Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Κύριε καθηγητά. Λοιπόν, μαζί θα μιλήσουμε για τον επεμβατικό μηχανικό αερισμό στο τμήμα και στο ΤΕΠ. Και δεν έχω τίποτα να δηλώσω. Ας ξεκινήσουμε με το κλινικό περιστατικό μας. Ένας ασθενής 77 ετών, προσέχει σατέπ του παθολογικού με εμπύρετο και δύσμια, εμπύρετο από διημέρου, επιδεινούμενη δύσμια, πηχτές ποιόδης εκκρίσεις, έχει ανατομικό αναμνηστικό αρτηριακής υπέρτα, ζαχαρό διαβήτη, με πυρός δυσκία. Η εικόνα του δείχνει ότι έχει μια ξεκάθαρη μια λοβόδη πνευμονία. Τα διαδοχικά αέρια αίματος, καθώς υποστηρίζεται με απλές μάσκες Βεντούρι, δείχνουν μια επιδεινούμενη αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου 1. Δεν υπάρχει ευχέρεια δοκιμής μη επεμβατικού ηρισμού ή high flow στα επίγοντα στο παθολογικό εκείνη τη στιγμή. Ο άρρωστος διασωληνώνεται στα TEP και μεταφέρεται τελίτσες. Εδώ πέρα φυσικά, σύμφωνα με τα guidelines, όλες τις οδηγίες και όλες τις κλινικές μελέτες, ο άρρωστος θα βρισκόταν σε ένα περιβάλλον μεθ. Ο άρρωστος όμως δυστυχώς θα βρεθεί σε μία limbo σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Τι είναι η limbo? Η limbo στην καθολική θεολογία είναι ο τόπος των χαμένων ψυχών. Είναι εκεί που πηγαίνουν τα αβάφτιστα παιδιά, τα οποία δεν είναι φορείς δικών τους αρματιών, αλλά επειδή είναι αβάφτιστα, είναι φορείς του προπατορικού αμαρτήματος. Έτσι βρίσκονται σε μια ιδιαίτερη περιοχή της κόλασης, όπου ζουν το μαρτύριο της αναμονής. Αυτό λοιπόν το οποίο ζουν είναι ένα διαρκές μαρτύριο αναμονής, γιατί αν θα μεταφερθούν τελικά στην κόλαση ή στον παράδεισο. Σε μια παρόμοια ιατρική limbo βρίσκονται καθημερινά δεκάδες άρρωστοι, οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι και οι οποίοι περιμένουν να βρεθούν στον παράδεισο της μονάδας εντατικής θεραπείας. Όμως αυτή η limbo, η ιατρική, ο όροφος δηλαδή, έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία αλλάζουν την διαχείριση του μηχανικού αερισμού σε σχέση με αυτήν που θα μας επέβαλαν οι οδηγίες να εφαρμόσουμε σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας. Μονάδα εντατικής θεραπείας σημαίνει κυρίως εντατικό monitoring και εντατική νοσηλεία. Δύο πράγματα τα οποία απουσιάζουν στον όροφο σε αρρώστους που είναι διασωληνωμένοι, οπότε είμαστε αναγκασμένοι να τροποποιήσουμε τις παραμέτρους τις οποίες εφαρμόζουμε στον μηχανικό αερισμό προκειμένου να ανταποκριθούμε σε αυτήν την κατάσταση ελλιπούς monitoring και νοσηλείας. Έτσι λοιπόν, τι είναι ο μηχανικός αερισμός ο οποίος στον οποίο εφαρμόζουμε στον άρρωστο που μόλις διασωληνώθηκε. Είναι η προσωρινή αναστροφή της οξείας αναπνής ανεπάρκειας με μηχανικά μέσα, προκειμένου να δοθεί χρόνος για να αντιμετωπιστούν τα αίτια της. Ο μηχανικός αερισμός σε οξείες καταστάσεις δεν είναι θεραπεία. Είναι απλά παράταση της επιβίωσης, προκειμένου με θεραπευτικές μεθόδους να αναστρέψουμε το αποτέλεσμα, το αίτιο της αναπνής ανεπάρκειας. Και αν το αίτιο αυτό είναι μη αναστρέψιμο, όσο μηχανικό αερισμό και να εφαρμόσουμε, δεν πρόκειται να πετύχουμε τίποτα. Πρώτη ερώτηση. Τι άλλαξε με την διασωλήνωση στην παθοφυσιολογική κατάσταση του ασθενούς? Οι ενδοθωρακικές πιέσεις είναι πλέον αρνητικότερες σε σχέση με διασωλήνωση? Οι ενδοθωρακικές πιέσεις είναι αμετάβλητες? Οι ενδοθωρακικές πιέσεις θετικοποιήθηκαν? Κάποιες φορές θετικοποιούνται και κάποιες φορές γίνονται πιο αρνητικές? Δεν γνωρίζω την απάντηση. Καλό το 5621. Ψηφίζεται όσο μετακινείται η μπάρα, έτσι, κλασικά. Λοιπόν, πάρα πολύ σωστά. Οι θετικές πιέσεις θετικοποιούνται. Και πιο σωστά λέμε γίνονται υπερατμοσφαιρικές. Γιατί όποτε συζητάμε για θετικές ή αρνητικές πιέσεις σε αυτή τη διάλεξη, ακόμα και οι αρνητικές πιέσεις είναι στην πραγματικότητα θετικές πιέσεις. Απλά έχουμε ως αναφορά το ως 0, ορίζουμε το 760 μιλιμέτρη σύντηση υδραγύρου της ατμόσφαιρας. Άρα το μείον 3 είναι στην πραγματικότητα 757 και όχι μείον 3. Άρα η σωστή απάντηση είναι σωστά το 3. Ο μηχανικός αερισμός ξεκίνησε αρχικά τον προπροηγούμενο αιώνα ως μηχανικός αερισμός αρνητικής πίεσης, προσπαθώντας να μιμηθεί την δική μας φυσιολογική αναπνοή, βάζοντας τους ασθενείς μέσα σε κλωβούς όπου αρνητικοποιούσαν την πίεση και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσαν να εκπτύξουν το θώρακα. Αυτές οι συσκευές εξελίχθηκαν στους σιδηρούς πνεύμονες που γνώρισαν μεγάλη διάδοση στα μέσα του προηγούμενου αιώνα, και τέτοιο σιδηρού πνεύμονα μπορείτε να δείτε και στο Μουσείο της Σωτηρίας. Τα πράγματα όμως άλλαξαν το 1952. Και γιατί άλλαξαν? Γιατί τότε είχαμε μια τεράστια επιδημία πολιομιελίτιδας στην Κοπενχάγη, όπου χρειάστηκαν χιλιάδες παιδιά λόγω ανεπάρκειας της αναπνευστικής αντλίας να βρίσκονται ταυτόχρονα διασωληνωμένα ή μάλλον σε μηχανικό αερισμό, προκειμένου να υποστηριχθεί η αναπνευστική τους λειτουργία μέχρι ότου επιβιώσουν ή όχι
του επεισοδίου της πολιομιελίτιδας. Αυτή είναι μια εικόνα από τη μονάδα εντατικής θεραπείας της Κοπενχάγης της εποχής, όπου βλέπετε δεκάδες παιδιά σε σιδηρούς πνεύμονες που προσπαθούν να υποστηρίξουν την αναπνευστική τους λειτουργία. Δυστυχώς όμως, μιλάμε για τουλάχιστον 1.600 κρούσματα που ταυτοχρόνως έπρεπε να βρίσκονται διασωληνωμένα και στη μηχανική υποστήριξη. Αυτό ξεπερνούσε κατά πολύ τις δυνατότητες τον αριθμό των μηχανικών πνευμόνων που είχαν διαθέσιμα, με αποτέλεσμα ο Μπιόρν Ίψεν, ο πατέρας της εντατικής θεραπείας, ένας ανεσιολόγος Δανός, να εφαρμόσει για πρώτη φορά τραχιοστομία στους αρρώστους και αερισμό με αμπού. Οπότε για πρώτη φορά έχουμε αερισμό θετικών πιέσεων. Ταυτόχρονα, την ίδια εποχή ανακαλύφθηκαν τα ηλεκτρόδια που μετράνε το pH, το διοξείδιο και το οξυγόνο στα αρτηριακά, στα αέρια αίματος. Και είδανε ότι οι άρρωστοι που ήταν αεριζόμενοι με αμπού, χειροκίνητα με αμπού, με φοιτητές ιατρικής που κάνανε βάρδιες μέχρι να γίνουν καλά οι ασθενείς, είχαν πολύ καλύτερα αέρια αίματος, πολύ χαμηλότερες τιμές διοξειδίου και πολύ καλύτερο pH σε σχέση με τους αρρώστους που αερίζονταν με αρνητικές πιέσεις. Η θνητότητα εφαρμόζοντας αμπού και τραχιοστομία μειώθηκε από το 90% με το σιδηρού πνεύμονα στο 25% σε αυτή τη μεγάλη επιδημία πολιομιελίτιδας. Έκτοτε λοιπόν ξεκίνησε η χρήση μηχανικών μέσων για υποκατάσταση των φοιτητών ιατρικής στη χορήγηση θετικών πιέσεων για να προλάβουν να διαβάσουν και έτσι εξελίχθηκαν οι αναπνευστήρες και οι μονάδες της θεραπείας. Αυτοί είναι οι αναπνευστήρες που χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή στον Ευαγγελισμό στον όροφο. Αναπνευστήρες σαφέστατα μικρότερων δυνατοτήτων σε σχέση με τους αναπνευστήρες της μονάδας εντατικής θεραπείας. Έτσι λοιπόν, ενώ στην φυσιολογική εισπνοή αυτό που έχουμε είναι σύσπαση του διαφράγματος, αρνητικές πιέσεις, δημιουργία κλίσης πίεσης μεταξύ του στόματος και του πνεύμονα, ο οποίος οδηγεί σε είσοδο αέρα στις κυψελίδες και φούσκωμα των πνευμόνων, μόλις σταματήσει η εφαρμογή της αρνητικής πίεσης από τους αναπνευστικούς μύες, το διάφραγμα χαλαρώνει και σιγά σιγά οι θετικές πιέσεις, δημιουργείται αντίστροφη κλίση πίεσης από τις κυψελίδες προς το στόμα και έχουμε παθητική εκπνοή. Οι πιέσεις είναι αρχικά αρνητικές. Καθώς διατείνεται ο πνεύμονας και ο θωρακικός κλωβός, αυξάνονται οι ελαστικές δυνάμεις επαναφοράς του πνεύμονα και του θωρακικού τυχώματος, όπως το δούμε παρακάτω. Έχουμε ένα νέο σημείο ισορροπίας. Σταματάει η εφαρμογή της αρνητικής πίεσης από τους αναπνευστικούς μύες. Η αυξημένη δύναμη ελαστικής επαναφοράς των πνευμόνων και του θωρακικού τυχώματος δημιουργεί θετικές πιέσεις. Οπότε σταδιακά έχουμε παθητική εκπνοή και έξοδο αέρα από τους πνεύμονες. Αυτή η λογική στον αερισμό θετικής πίεσης αντιστρέφεται. Πλέον η θετική πίεση στο στόμα είναι αυτό που δημιουργεί την κλίση πίεσης με τις κυψελίδες και οδηγεί στην είσοδο αέρα στους πνεύμονες. Καθώς οι πνεύμονες σταδιακά διατείνονται, αυτό έχει αποτέλεσμα οι ελαστικές δυνάμεις επαναφοράς του πνεύμονα και του θωρακικού κλωβού να ισοφαρίζουν την θετική πίεση που εμείς εφαρμόζουμε, να έρχεται ένα νέο σημείο ισορροπίας. Σταματάμε την εφαρμογή θετικής πίεσης και οι θετικές πιέσεις που ήδη έχουν αναπτυχθεί επιτρέπουν πάλι την παθητική εκπνοή. Ο μη διασωληνωμένος άρρωστος, ο άρρωστος όπως εμείς, μπορούμε να κάνουμε παθητική εκπνοή και σε καταστάσεις που θέλουμε να υπεραιρήσουμε μπορούμε να κάνουμε ενεργητική εκπνοή με τη χρήση επικουρικών μυών. Ο διασωληνωμένος κατεσταλμένος άρρωστος κάνει πάντα παθητική εκπνοή. Και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, ότι δεν μπορούμε να εκβιάσουμε την εκπνοή του. Άρα όσο αυξάνουμε τον αερισμό του πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας ότι η εκπνοή του θα γίνει παθητικά και πρέπει να έχει επαρκή χρόνο για να γίνει. Έτσι λοιπόν, όπως είπαμε, στην φυσιολογική αναπνοή αρνητικοποιούνται οι πιέσεις, έρχομαι στο σημείο ισορροπίας, σταματάει η εφαρμογή αρνητικής πίεσης από το διάφραγμα, εκπνέουμε, στο μηχανικό αερισμό θετικοποιούνται οι πιέσεις, σταματάει η εφαρμογή θετικής πίεσης από τον αναπνευστήρα και εκπνέουμε. Έτσι λοιπόν, ο αερισμός των πνευμόνων επιτυχάνεται χάρη στη ροή αέρα που δημιουργεί διαφορά πίεσης μεταξύ στόματος και κυψελίδων. Στην αυτόματη αναπνοή διαφορά είναι αποτέλεσμα αρνητικής πίεσης που αναπτύσσουν οι πνευστικοί μας μύες και κυρίως το διάφραγμα. Στο μηχανικό αερισμό η διαφορά είναι αποτέλεσμα θετικής πίεσης που εμείς ασκούμε στο στόμα, στον ενδοτραχιακό σωλήνα. Δεύτερη ερώτηση. Ποιες δυνάμεις καλείται να υπερνικήσει ο αναπνευστήρας μέσω των θετικών πιέσεων? Τα είπαμε περίπου, τις ελαστικές δυνάμεις επαναφοράς των πνευμόνων, τις δυνάμεις φλεβικής επιστροφής, τις ελαστικές δυνάμεις του θωρακικού κλωβού, το 1 και το 2, το 1 και το 3, καμία δύναμη. Δεν γνωρίζω, παίρνω το 5-6-1.
Είναι inside joke, όποιος δεν από τον Ευαγγελισμό δεν θα το καταλάβει. Λοιπόν, και πράγματι η σωστή απάντηση είναι το 5. Ποιες δυνάμεις λοιπόν πρέπει να υπερνικήσει ο αναπνευστήρας προκειμένου να αερίσει τον άρρωστό μας, να διατείνει τον πνεύμονα και να υπάρξει κλίση πίεσης επαρκής για να πάει αέρα στις κυψελίδες. Η πρώτη δύναμη που πρέπει να υπερνικηθεί είναι η επιφανειακή τάση των κυψελίδων. Όσο μικρότερη είναι μια κυψελίδα, τόσο μεγαλύτερη είναι η δύναμη η οποία χρειάζεται για να κρατηθεί ανοιχτή. Είναι η δύναμη, η επιφανειακή της τάση είναι αντιστρόφως ανάλογη της ακτίνας της και έτσι οι μικρές κυψελίδες έχουν την τάση να αδειάζουν στις μεγάλες ή οι μικρές φυσαλίδες στις μεγάλες. Την μείωση της επιφανειακής τάσης των κυψελίδων την επιτυγχάνει φυσιολογικά ο πνεύμονας μέσω του επιφανειοδραστικού παράγοντα. Αυτά είναι λιπόφιλα μόρια τα οποία παρεμβάλλονται μεταξύ του υγρού που υπάρχει, που επαλήφει τις κυψελίδες και μειώνει την επιφανειακή τους τάση. Έτσι λοιπόν, αν αφαιρέσουμε τελείως μέσω λαβάζ τον επιφανειοδραστικό παράγοντα, τότε θα σκληρύνει πάρα πολύ ο πνεύμονάς μας, θα χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη πίεση προκειμένου να πει ένας μικρός όγκος, γιατί ακριβώς έχει χαθεί η δράση του επιφανειοδραστικού παράγοντα. Πάλι, αν αντί για αέρα εμφυσίσουμε νερό μέσα στον πνεύμονα προκειμένου να το διατείνουμε, τότε ακριβώς επειδή μηδενίζεται τελείως η ελαστική δύναμη επαναφορά, οι ελαστικές δυνάμεις επιφανειακές, τότε ο πνεύμονας μας γίνεται πολύ πιο μαλακός. Οπότε, υπό φυσιολογικές συνθήκες, αυτό το κομμάτι μεταξύ του φυσιολογικού και της εμφύσισης ύδατος ή φυσιολογικού υγρού, είναι το κομμάτι της πίεσης, είναι η πίεση που πρέπει να αναπτυχθεί για να υπερνικηθούν η επιφανειακή τάση των κυψελίδων. Το υπόλοιπο είναι προκειμένου να υπερνικηθούν οι ελαστικές δυνάμεις επαναφοράς των ιστών του πνεύμοντα. Οι πνεύμονες έχουν σε κάθε όγκο τους την τάση να συμπιεστούν. Αυτό είναι εμφανές αν κάνουμε τεχνητό πνευμοθώρακα σε έναν ασθενή. Αυτομάτως ο θωρακικός κλωβός θα εκπτυχθεί, ο πνεύμονας θα συμπιεστεί. Αυτό που κρατάει τον πνεύμονα και τον θωρακικό κλωβό μαζί είναι ο υπεζοκώτας. Αν διαχωριστούν, αυτοί οι δύο, η φυσιολογική τους τάση είναι ο κλωβός να εκπτυχθεί και ο πνεύμονας να συμπιεστεί. Η τάση επαναφοράς των πνευμόνων είναι αποτέλεσμα της φανικής τάσης των κυψελίδων και της τάσης επαναφοράς των ιστών. Και ο επαναφορικός παράγοντας επηρεάζει, μειώνει την επιφανειακή τάση. Ο θωρακικός κλωβός. Ο θωρακικός κλωβός, όπως είπαμε, στους φυσιολογικούς όγκους έχει την τάση να εκπτυχθεί. Εκτός αν διαταθεί σε πάρα πολύ μεγάλους όγκους, οπότε πλέον και αυτός έχει την τάση να συμπτυχθεί. Έτσι λοιπόν, αποκτούμε το διάγραμμα του RAN, το οποίο μας δείχνει αθρηστικά την πίεση που χρειάζεται για να εκπτυχθεί το θωρακικό τείχομα και την πίεση που χρειάζεται να αναπτυχθεί ο πνεύμονας, το σημείο ισορροπία τους όταν ο πνεύμονας θέλει να συσταλεί και ο θωρακικός κλωβός να εκπτυχθεί, είναι η FRC, είναι το σημείο της ήρεμης εκνοής. Αυτή εδώ πέρα η καμπύλη είναι η καμπύλη πίεσης του αναπνευστικού συστήματος, ή διάγραμμα του RAN. Και εμείς πρέπει να εφαρμόσουμε θετικές πιέσεις προκειμένου να διατείνουμε τον πνεύμονα. Αυτή είναι η κυματομορφή του volume control, την οποία θα περιγράψουμε παρακάτω. Και όταν η ροή είναι μηδέν, αυτό το κομμάτι της πίεσης είναι αυτό το οποίο αντιστοιχεί στην πίεση που πρέπει να αναπτυχθεί για να υπερνικηθούν ακριβώς αυτές εδώ πέρα οι δυνάμεις. Όταν αερίζουμε έναν άρρωστο μηχανικά, επειδή ακριβώς δεν ξεκινάμε από την FRC, από το 0, αλλά έχουμε μία μικρή τελεοεκνευστική πίεση που θα περιγράψουμε παρακάτω, η αναπνευστική καμπύλη είναι λίγο πιο ψηλά. Τρίτη ερώτηση. Τι από τα παρακάτω χαρακτηρίζουν την θετική τελεοεκνευστική πίεση?
διατηρεί θετική υπερατμοσφαιρική την κυψελιδική πίεση στο τέλος εκνοής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με οποιοδήποτε τύπο μηχανικού αερισμού. Βελτιώνει την οξυγόνωση. Διατηρεί ανοιχτές τις κυψελίδες κατά την εκνοή. Όλα τα παραπάνω. Κανένα από τα παραπάνω. Το 1 και το 4. Όλα τα παραπάνω είναι η σωστή απάντηση. Γιατί χρησιμοποιούμε την θετική τελεοεκνευστική πίεση. Δεν θέλουμε να αφήνουμε το αναπνευστικό σύστημα όταν αερίζεται μηχανικά να φτάνει πάντα στο σημείο της έφαρση, αλλά θέλουμε να διατηρούμε μια μικρή τελεοεκνευστική πίεση, διότι έτσι επιστρατεύουμε καλύτερα τις κυψελίδες, όπως θα δούμε λίγο παρακάτω, και γιατί πετυχαίνουμε την μεταφορά της καμπύλης του αναπνευστικού σε λίγο πιο καλύτερες συνθήκες και έχουμε λίγο καλύτερη κλίση. Χρησιμοποιώντας την PEEP, αυξάνουμε λίγο την έφαρση, δημιουργούμε δηλαδή μια τεχνητή παγίδευση αέρα, η οποία επιστρατεύει λίγο τις κυψελίδες, αυξάνει την ευενδότητα του πνεύμονα και μειώνει το έργο της αναπνοής. Πώς τα κάνει αυτά? Αν έχουμε PEEP 0, τότε ο αερισμός μας θα βρίσκεται εδώ κάτω. Πολλές κυψελίδες θα είναι τελεκτατικές, χρειαζόμαστε μεγάλη πίεση προκειμένου να πετύχουμε μικρή μεταβολή του όγκου. Εφαρμόζοντας μία μικρή ή μεγάλη PEEP ανάλογα με τις μηχανικές ιδιότητες του αναπνευστικού του αρρώστου που αντιμετωπίζουμε, μεταφέρουμε τον αερισμό του στο πιο ευένδοτο τμήμα της καμπύλης του αναπνευστικού, όπου με το μικρότερο δυνατή μεταβολή της πίεσης παίρνουμε την καλύτερη δυνατή μεταβολή του όγκου. Αν το παρακάνουμε όμως και εφαρμόσουμε υπερβολικά ψηλές πιέσεις, τότε πάλι το πνευμόνι μας γίνεται δίσκαμπτο, έχουμε υπερδιατείνει το πνεύμονα, έχουμε υπερδιατείνει το θωρακικό κλωβό και πάλι για μεγάλη μεταβολή της πίεσης θα πάρουμε μικρή μεταβολή του όγκου. Αυτό το βλέπουμε στον αναπνευστήρα που έχει καμπύλες, δεν θα το δούμε στους αναπνευστήρες του ορόφου, το λέμε stress index και θέλουμε να πετύχουμε στο volume control μια σχετικά ευθύγραμμη αύξηση της πίεσης. Αν δούμε το κύλο προς τα κάτω, μάλλον κάνουμε υπερδιάταση. Αν δούμε το κύλο προς τα πάνω, και ο αρρωστός μας είναι κοιμισμένος και δεν κάνει δικές του προσπάθειες που μας μπερδεύει, τότε μάλλον είμαστε πάρα πολύ χαμηλά και ανοιγοκλίνουμε κυψελίδες με τον κίνδυνο του ατέλεκτο τραύματος. Έτσι λοιπόν, επιστρατεύοντας τις κυψελίδες, βελτιώνουμε την αντιστοιχή αερισμού αιμάτωσης, αυξάνουμε τη συνολική επιφάνεια ανταλλαγής των αερίων και οι θετικές πιέσεις μπορούν να ανακατανείμουν υγρό από τις κυψελίδες στον διάμεσο χώρο. Υπερβολική όμως θετική πίεση μπορεί να οδηγήσει σε υπερδιάταση και πνευμονική βλάβη, επιδείνωση της σχέσης αερισμού αιμάτωσης και βιότραυμα, δηλαδή την υπερέκριση κυταροκινών καθώς και δυσλειτουργία εξωθωρακικών οργάνων. Ας το δούμε και αυτό λίγο πιο αναλυτικά. Αν υπερδιατείνουμε τις κυψελίδες, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθούν οι αντιστάσεις των κυψελιδικών αγκείων, ενώ αντίθετα οι αντιστάσεις των έξω κυψελιδικών αγκείων μειώνονται. Έτσι λοιπόν, αν οδηγηθούμε σε μεγάλη υπερδιάταση, αυξήσουμε υπερβολικά την FRC, θα αυξήσουμε πάρα πάρα πολύ τις ενδοπνευμονικές αντιστάσεις και κυρίως τις ενδοπνευμονικές αντιστάσεις των αγκείων τα οποία συμμετέχουν στην ανταλλαγή των αερίων. Πράγμα το οποίο τελικά θα μας οδηγήσει σε αύξηση του SANT. Γιατί οι κυψελίδες οι οποίες θα αιματώνονταν καλά, αλλά δεν έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα ανταλλαγής αερίων, τελικά αποκτούν πρόβλημα αιμάτωσης. Έτσι λοιπόν, είτε υπερβολική χαμηλή PEEP, είτε υπερβολικά ψηλή PEEP θα μας χαλάσει τη σχέση σβεκιού. Πρέπει να βρούμε δηλαδή την ιδανική σχέση PEEP, όπου έχουμε καλή οξυγόνωση χωρίς να χαλάμε τον αερισμό μας. Οι θετικές πιέσεις στους αραωγούς ανακατενέμουν τα υγρά από τις κυψελίδες και από τον χώρο γύρω από τις κυψελίδες στον περιβροχικό διάμεσο χώρο. Έτσι λοιπόν μειώνεται η απόσταση μεταξύ της κυψελίδας και των αγκείων και έτσι επιτρέπεται, μειώνεται ο συντελεστής διάχυσης και μπορούν καλύτερα και γίνεται ευκολότερα η ανταλλαγή των αερίων.
Το κόστος που πληρώνουμε μετατοπίζοντας τα υγρά της και ψελίδες στον περιβροχικό χώρο το βλέπουμε καμιά φορά στον αναπνευστήρα, είναι η αύξηση των αντιστάσεων που μπορεί να προκληθούν λόγω περιβροχικού ειδήματος. Είναι αυτό που πολλές φορές λέμε καρδιακό άσθημα. Γιατί, όπως υπόθηκε και στο προηγούμενο session, γιατί οι θετικές πιέσεις μπορεί να επηρεάσουν αιμοδυναμικά τον άρρωστο. Διότι, αν βάλουμε μία PEEP πάνω από την CVP, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να στραγγαλίσουμε ελαφρώς την φλεβική επιστροφή προς τον δεξιό κόλπο. Αν η PEEP μας ξεπεράσει και την πίεση στην πνευμονική αρτηρία, τότε όχι μόνο μειώνουμε το προφόρτιο της δεξιάς, αλλά μπορούμε να μειώσουμε και το μεταφόρτιο, μειώνοντας ακόμα περισσότερο την καρδιακή παροχή. Επίσης, πρέπει να έχουμε αντίληψη ότι ο θωρακικός κλωβός είναι όλος μία αντλία, μέσα στον οποίο λειτουργούν διάφορες αντλίες, όπως η καρδιά. Οι αρνητικές πιέσεις που υπάρχουν στις υποφυσιολογικές συνθήκες μέσα στον θώρακα βοηθούν την καρδιά να έχει καλή κλίση πίεσης από τα εξωθωρακικά αγγεία προς τον δεξιό κόλπο. Θετικοποιώντας τις πιέσεις μέσα στον θωρακικό κλωβό, αυτομάτως η κλίση πίεσης με την οποία περνάει αίμα, επιστρέφει στον δεξιό κόλπο, μειώνεται. Επίσης, πέρα από τις αιμοδυναμικές επιδράσεις, οι οποίες μπορεί να μας κοστίσουν πάρα πολύ στους ασθενείς μας, ψηλές τιμές PEEP μπορεί να επηρεάσουν την ενδοκράνια πίεση, μπορεί να οδηγήσουν σε κατακράτηση ύδατος και αύξηση της απελευθέρωσης αντιδιουρητικής, κατακράτηση νατρίου από μειωμένη απελευθέρωση AMP και αλδοστερώνης, μειωμένη νεφρική αιμάτωση και νεφρικής κάθαρσης, μειωμένη αιμάτωση του ύπατος και κάθαρση των υπατομεταβολιζόμενων φαρμάκων, μειωμένη εντερική αιμάτωση, κατακράτηση των ετεροφύλων και μειωμένη λεμφική απορροή των πνευμόνων, εμποδίζοντας να μειωθούν, να καθαριστούν ειδικά τα περιβροχικά ειδήματα. Οπότε, τι θέλουμε, πώς εμείς θα εφαρμόσουμε στον όροφο μία στρατηγική για την εφαρμογή θετικής πίεσης. Ακριβώς επειδή εμείς έχουμε ένα περιβάλλον πολύ ελαττωμένου monitoring, όπου δεν υπάρχει συνεχής καταγραφή της αρτηριακής πίεσης και της καρδιακής παροχής, που μπορεί να επηρεαστεί πάρα πάρα πολύ από τις θετικές πιέσεις, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συντηρητικοί. Δεν μπορούμε να εφαρμόζουμε ψηλές PEEP με χαμηλά μείγματα, όπως θα τολμούσαμε να κάνουμε στη μονάδα εντατικής θεραπείας, να εφαρμόζουμε δηλαδή τον ψηλό πίνακα PEEP, τον ψηλό πίνακα ψηλές PEEP χαμηλό μείγμα του ARDS-NET ή να εφαρμόζουμε τακτικές με επιστράτευση προκειμένου να τιτλοποιήσουμε την PEEP, πρέπει να εφαρμόζουμε το ψηλότερο δυνατό μείγμα με την χαμηλότερη δυνατή PEEP, ανεχόμενη την πιθανή τοξικότητα του οξυγόνου, γιατί έχουμε ελαττωμένη δυνατότητα παρακολούθησης των αιμοδυναμικών επιδράσεων της θετικής πίεσης. Έτσι, σε έναν άρρωστο που έχει πραγματικό πρόβλημα οξυγόνωσης, η καλύτερη στρατηγική που μπορούμε να εφαρμόσουμε είναι η στρατηγική της χαμηλής PEEP ψηλού μείγματος του ARDS-NET, το οποίο δεν στερείται και μελετών, ακόμα και σε περιβάλλον μονάδας, έχει φανεί ότι μπορεί να έχει και όφελος στην επιβίωση σε σχέση με την στρατηγική υψηλής PEEP ή με τη στρατηγική της επιστράτευσης και τιτλοποίησης της PEEP. Έτσι, όπως έχουμε περιγράψει μέχρι τώρα τα πράγματα, έχουμε την αντίληψη του πνεύμονα ως ενός ενιαίου μπαλονιού, το οποίο αερίζουμε και μάλλον εφυσούμε και μόνο του ξεφουσκώνει. Όμως, δυστυχώς, τα πράγματα είναι αρκετά πιο περίπλοκα. Έχουμε να κάνουμε με δισεκατομμύρια μικρά μπαλόνια, κάθε ένα από τα οποία έχει την δική του καμπύλη όγκου πίεσης και βρίσκεται σε διαφορετική σημείο του. Υπάρχουν λοιπόν κυψελίδες όταν είμαστε όρθιοι στις κορυφές που είναι ήδη ανοιχτές και βρίσκονται κοντά στο σημείο της υπερδιάτασης. Υπάρχουν κυψελίδες στις βάσεις του πνεύμονα οι οποίες βρίσκονται σε καλό σημείο της καμπύλης, ακόμα και άλλες κυψελίδες που βρίσκονται σε αυτό εδώ πέρα στο κομμάτι της καμπύλης που είναι ατελεκτατικό. Έτσι λοιπόν,
η εφαρμογή της ίδιας πίεσης, γιατί εφαρμόζουμε πλέον την ίδια πίεση μέσω του σωλήνα, έχει ως αποτέλεσμα να παίρνουμε διαφορετική μεταβολή του όγκου ανακυψελίδα ανάλογα με το που βρίσκεται. Το ίδιο ισχύει και την αιμάτωση. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες έχουν καλή αιμάτωση, όπου η πίεση στην αρτηρία είναι μεγαλύτερη από τη φλέβα, είναι μεγαλύτερη από την κυψελίδα. Υπάρχουν περιοχές, οι οποίες είναι οι ζώνες 3 κατά west. Υπάρχουν οι περιοχές όπου η πίεση στην αρτηρία υπερνικά την κυψελίδα, αλλά όχι τη φλέβα. Και υπάρχουν και οι περιοχές όπου η κυψελίδα υπερνικά την αρτηρία και τη φλέβα. Έτσι λοιπόν, πέρα από τον ανατομικό νεκροχώρο, ο οποίος είναι όλος ο χώρος κατά την εισνοή, ο οποίος δεν συμμετέχει στην ανταλλαγή των αερίων και είναι οτιδήποτε υπάρχει από το στόμα μέχρι τη 16η γενιά των αεραγωγών, όπου δεν υπάρχουν κυψελίδες, και ο οποίος ο ανατομικός νεκρός χώρος μειώνεται με την διασωλήνωση, υπάρχει και ο λειτουργικός νεκρός χώρος. Αυτή εδώ πέρα είναι αυτές εδώ πέρα είναι γενιές αεραγωγών και κυψελίδες, οι οποίες αερίζονται, αλλά δεν εμαρκώνονται παρκώς για να συμμετάσχουν στην ανταλλαγή των αερίων. Ο μηχανικός αερισμός έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των ζωνών 1, λόγω των θετικών πιέσεων, σε βάρος των ζωνών 2 και 3. Επίσης, επειδή ακριβώς έχουμε αυτή την ανομοιογένεια στις πιέσεις και εμείς ασκούμε μία πίεση θετική από τον ενδοτραχιακό σωλήνα το στόμα, αυτό έχει αποτέλεσμα να υπάρχει επαρκής αερισμός των κυψελίδων που βρίσκονται στις κορυφές, αλλά ανεπαρκής αερισμός των κυψελίδων που βρίσκονται στις βάσεις και οδηγούνται πάρα πολύ γρήγορα στην τελεκτασία. Είναι σχεδόν καθολικό έβλημα στις αξονικές των διασωλημένων μας αρρώστων, ατελεκτασίες βάσεων. Αυτό το πρόβλημα δεν το έχει ο άρρωστος που αναπνέει μόνος του. Γιατί ο άρρωστος που αναπνέει μόνος του δεν ασκεί μία ενιαία πίεση στους πνεύμονες. Αντίθετα, το διάφραγμα ασκεί μικρότερη πίεση στην κορυφή και μεγαλύτερη στις βάσεις, επιτυχάνοντας πιο ομοιόμορφο αερισμό υπό φυσιολογικές συνθήκες. Αυτό το πράγμα προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε με την εφαρμογή της PEEP. Τέλος, σε παθολογικές καταστάσεις, ειδικά σε βαριές καταστάσεις υποξυγονεμίας όπου έχει αναπτυχθεί η RDS, πολλές κυψελίδες μας δεν είναι γεμάτες διείδρωμα ή απλά κολαψαρισμένες, αλλά είναι γεμάτες με εξυδρωματικό υγρό, το οποίο εμποδίζει την διάτασή τους. Έτσι, ενώ αν ήταν όλες οι κυψελίδες υγιείς και αερίζαμε απλά έναν υγιή άρρωστο, θα υπήρχε μια σχετικά ομοιόμορφη κατανομή στις κυψελίδες του αερισμού τον οποίο λαμβάνει. Όταν ένα μεγάλο μέρος των κυψελίδων είναι γεμάτες εξίδρωμα, θα έχει ως αποτέλεσμα οι λίγες υγιείς να υπερδιατείνονται, ενώ οι παθολογικές να μην έχουν καμία μεταβολή. Αυτό είναι και ο βασικός λόγος όπου προσπαθούμε να μην χρησιμοποιούμε μεγάλους αναπνεώμενους όγκους στους ασθενείς μας, γιατί σε παθολογικές καταστάσεις ο μεγάλος όγκος θα πάει σε ένα μικρό ποσοστό κυψελίδων. 6 ml ανά κιλό μέγιστο αναπνεώμενος όγκος και PEEP, προκειμένου να επιστρατεύσουμε όσες περισσότερες κυψελίδες μπορούμε, με ένα στόχο να έχουμε μια χαμηλή PE πλατό. Αυτό βέβαια έχει φανεί από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, ότι αυτή η στρατηγική προστατευτικού αερισμού βελτίωσε την επιβίωση ασθενών με ARDS. Έτσι λοιπόν, λόγω βαρυτικών δυνάμεων υπάρχει ανεμοιογένεια στη διάμετρο των κυψελίδων, στην ευενδότητα και στην αιμάτωσή τους. Ο μηχανικός αερισμός επιτείνει τη φυσιολογική ανεμογένεια του αερισμού αιμάτωσης, αυξάνοντας τις ζώνες 1 κατά west σε βάρος των ζωνών 2 και 3. Η συνολική επίδραση όμως μπορεί να είναι θετική, διότι μέσω της επιστράτευσης μπορούμε να μειώσουμε το σάντ που προκαλούν ατελεκτασίες ή κυψελίδες πλήρες υγρού, τις οποίες βελτιώνουμε. Όμως, ο μηχανικός αερισμός μπορεί να αυξήσει το λειτουργικό νεκροχώρο, τις πνευμονικές αντιστάσεις, να μειώσει τη φλεβική επιστροφή και τελικώς να μειώσει την παροχή οξυγόνου στους ιστούς. Οπότε φτάνουμε στην τέταρτη ερώτηση. Ο άρρωστος παραμένει σε λίμπο και η νοσηλεύτρια ή οι συγγενείς ειδοποιούν ότι βαράει ο αναπνευστήρας και χτυπάει ο συναγερμός της υψηλής πίεσης. Τι είναι πιθανό να χρειάζεται ο ασθενής από όλα αυτά? Αναρρόφηση, κλινική εξέταση και ακρόαση, έλεγχο του αναπνευστήρα και του κυκλώματος, ακτινογραφία, όλα τα παραπάνω,
τίποτα από τα παραπάνω. Χτυπάει αναπνευστήρα καλό του 5621. Λοιπόν, όλα τα παραπάνω. Όλα τα παραπάνω είναι απλές κινήσεις που θα πρέπει κάθε κλινικός στον όροφο να κάνει πριν καλέσει το 5621. Λοιπόν, απλοποιώντας πάλι λίγο τα πράγματα, η πίεση την οποία αναπτύσσουμε στον αναπνευστήρα προκειμένου να αιρήσουμε τον άρρωστο έχει να υπερνικήσει δύο συνιστώσεις. Τη μία συνιστώσα την περιγράψαμε και είναι η ευενδότητα του αναπνευστικού συστήματος, η οποία εξαρτάται από τις μηχανικές ιδιότητες του θωρακικού κλωβού και του πνεύμονα και είναι οι ελαστικές δυνάμεις από αναφοράς των ιστών, η επιφανειακή τάση των κυψελίδων και η επιφανειακή τάση από αναφοράς του θωρακικού κλωβού, που περιλαμβάνει και το θωρακικό τοίχωμα και το διάφραγμα και την κοιλιά, τον κοιλιακό διαμέρισμα. Αυτά όμως, όλες αυτές οι καμπύλες, είναι καμπύλες τις οποίες γίνονται με πάρα πολύ αργή ροή ώστε να εξαφανίζουμε τις αντιστάσεις. Στην πράξη, το δεύτερο κομμάτι το οποίο καταναλώνεται πίεση από τον αναπνευστήρα είναι για την υπερνίκηση των αντιστάσεων στην ροή του αέρα, του κυκλώματος και των αεραγωγών. Έτσι λοιπόν η τελική πίεση που αναπτύσσεται είναι ένα κομμάτι καταναλώνεται για την υπερνίκηση των αντιστάσεων, ένα κομμάτι είναι το ελαστικό έργο για την υπερνίκηση του πνεύμονα, ιστή και τα επιφανειακή τάση κυψελίδων και ένα θωρακικού τοιχώματος. Θα μπορούσαμε με ένα δισοφάγιο μπαλόνι να διαχωρίσουμε αυτό εδώ πέρα το κλάσμα, στην πράξη όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνουμε. Έτσι λοιπόν, σε έναν αναπνευστήρα που έχει κυματομορφές και όχι σε έναν αναπνευστήρα που έχουμε στον όροφο, πατώντας μια τελοϊσπνευστική παύση, άρα κρατάμε τον άρρωστο σε εισπνοή αλλά με μηδενική ροή, δεν υπάρχει πια πίεση που αναπτύσσεται για την υπερνίκηση αντιστάσεων ροής. Έχουμε μόνο πίεση που αναπτύχθηκε για την υπερνίκηση των αντιστάσεων, για την υπερνίκηση των ελαστικών δυνάμεων επαναφοράς του πνεύμονα και του θωρακικού τοιχώματος. Ο διαχωρισμός αυτών των δύο πιέσεων και η σχέση μεταξύ τους μπορεί να μας διαφοροδιαγνώσει τι είδους πρόβλημα αναπτύσσει ο άρρωστος. Έτσι, ένας άρρωστος, ο οποίος αυξάνεται η μέγιστη τελεσυνευστική πίεση που χρειάζεται για να πάρει έναν ορισμένο όγκο άρρωστος, μετά από μια τελεσυνευστική παύση, είναι γιατί έχει μια ψηλή τιμή πεπλατό, είναι γιατί έχουν χειροτερέψει μηχανικές ιδιότητες είτε του πνεύμονα είτε του θωρακικού κλωβού. Και αυτό θα μπορούσε να συμβεί σε πολλές παθολογικές καταστάσεις. Αν πάλι, πατώντας τελεσυνευστική παύση, δούμε μεγάλη διαφορά της πεπίκ από την πεπλατό, αυτή δεν έχει χειροτερέψει, τότε μάλλον το πρόβλημά μας είναι πρόβλημα αντιστάσεων στη ροή. Εκρήσεις βροχόσπασμος μικρός σωλήνας. Τέλος, ένα άλλο πρόβλημα το οποίο μπορεί να αναπτυχθεί στον άρρωστό μας και να αυξήσει την πίεσή του είναι η παγίδευση αέρα. Αν είτε γιατί ο άρρωστός μας έχει ένα αποφραχτικό νόσημα το οποίο τον εμποδίζει να εκπνεύσει παθητικά στον χρόνο που εμείς του έχουμε ορίσει, είτε γιατί εμείς δεν ορίσαμε επαρκή χρόνο εκπνοής στον άρρωστο, ή γιατί εμείς ορίσαμε επαρκή χρόνο εκπνοής στον άρρωστό μας, αλλά δεν έχει κατασταλεί επαρκώς, με αποτέλεσμα να παίρνει πολλές δικές του ανάσες και όλες οι δικές του ανάσες στον αναπνευστήρα του ορόφου είναι σε βάρος της εκπνοής, ο άρρωστός μας θα παγιδεύσει. Για παράδειγμα, αν έχουμε έναν άρρωστο που του έχουμε βάλει 20 ανάσες με 1 προς 2 και ο άρρωστος κάνει 30, αυτομάτως η σχέση γίνεται 1 προς 1. Και για έναν άρρωστο που μπορεί να έχει έστω και ένα ήπιο υποφραχτικό πρόβλημα, ένα δευτερόλεπτο χρόνος εκπνοής είναι πάρα πολύ λίγος ώστε να μην παγιδεύσει. Και λίγα ml να παγιδεύει σε κάθε ανάσα δεν φτάνουν παρά λίγα λεπτά προκειμένου να αυξηθεί η υπερδιάτασή του πάρα πολύ και να έχουμε εμφάνιση OTOPIP. Αυτό λοιπόν θα το διαγνώσουμε βλέποντας ότι δεν τερματίζει η καμπύλη ροής στην καμπύλη ροής χρόνου, αλλά θα το δούμε και πατώντας τελοεκπνευστική παύση, όπου θα δούμε την εμφάνιση αυξημένης PIP σε σχέση με την εξωτερική PIP που εμείς εφαρμόσαμε.
Αυτό λοιπόν είναι το φαινόμενο της δυναμικής υπερδιάτασης που είναι αποτέλεσμα παγίδευσης αέρα. Έτσι λοιπόν, αν δούμε ψηλή ΠΥΠ, αυτό που πρέπει να υποπτευτούμε αμέσως είναι προβλήματα στις αντιστάσεις. Υψηλή ροή που εμείς βάλαμε, πολύ μικρό χρόνο εισπνοής, βροχόσπασμος, παρόξυνση χαμπ, εκρήσεις, απόφραξη του σωλήνα. Ο άρρωστος είναι ξύπνος, δαγκώνει το σωλήνα. Είδη μαραγωγών, όγκος, ξενοσώματα. Το θωρακικό τείχωμα συνήθως έχει, είναι χρόνιες καταστάσεις που οδηγούν σε αυτό και φωσκολίες, δυσμορφίες, η πεζοκωτική νόσος, κοιλιακή διάταση, αυτό είναι το πιο συχνό που μπορεί να αλλάξει έναν άρρωστό μας, αυξημένη το κοιλιακή πίεση. Ατελεκτασίες, πνευμονικά δήματα, πνευμονίες, πνευμοθώρακες, αυξημένη ΠΥΠ που εμείς βάλαμε, παγίδευση αέρα, δυσλειτουργία του εκνευστικού σκέλους, το φίλτρο μας έχει βουλώσει, πάρα πολύ συχνό το βλέπουμε, θέλει αλλαγή. Όλα αυτά με ακτινογραφία, κλινική εξέταση, επισκόπηση του κυκλώματος του αναπνευστήρα και ακρόαση, μπορούμε να έχουμε μια πολύ καλή διαφοροδιάγνωση και μια στρατηγική αντιμετώπισης. Οπότε, ας μιλήσουμε λίγο και για την ταξινόμηση των διαφόρων μορφών μηχανικού αρισμού θετικής πίεσης. Το μηχανικό αρισμό θετικής πίεσης τον ταξινομούν ανάλογα με τη μεταβλητή ρύθμιση, τον τύπο του αερισμού, αερισμός ροής, αερισμός σταθερής πίεσης, αερισμός σταθερής ροής ή προκαθορισμένου όγκου, το είδος των αναπνοών, υποχρεωτικές, υποβοηθούμενες, υποστηριζόμενες, αυτόματες και τις μεταγλυπτές φάσεις. Τι βάζουμε ως ορισμό για την έναρξη, τη διατήρηση και της εκνοής και την αρχή της εκνοής. Έτσι λοιπόν, τα είδη των αναπνοών μας ορίζουν το μοντέλο του αερισμού. Αν είναι υποχρεωτικές οι ανάσες, δηλαδή ο αναπνευστήρας ορίζει την αρχή και το τέλος της προσπάθειας και δεν υπάρχει καμία συμμετοχή του ασθενούς, μιλάμε για ένα control μοντέλο αερισμού. Αν ο άρρωστος μπορεί να διεγείρει την εισνευστική προσπάθεια με την εισνευστική προσπάθεια του αναπνευστήρα, αλλά εμείς ορίζουμε τη μορφή της πίεσης που θα πάρει και το τέλος της εισνοής, τότε μιλάμε για assist μοντέλο, τα οποία συνδυάζονται σε όλους τους σύγχρονους αναπνευστήρες στο assist control. Όλοι οι αναπνευστήρες που έχουμε και στον όροφο δίνουν υποχρεωτικά ελεγχόμενες ανάγκες, ανάσες, αλλά αν ο άρρωστος θέλει να πάρει μια δική του, θα την πάρει, αλλά με τη μορφή που εμείς το ορίσαμε. Υποστηριζόμενες είναι αυτές τις οποίες απλά ο αναπνευστήρας ενισχύει την αυτόματη αναπνοή του αρρώστου, όπως το πρέο support, και αυτόματες αρχίζουν και τελειώνουν με την προσπάθεια του αρρώστου. Στον όροφο και στην κατάσταση που περιγράφουμε, δεν υπάρχει στο καθεστώς μειωμένης επιτήρησης και μειωμένης νοσηλείας δυνατότητα εφαρμογής άλλου τύπου αερισμού εκτός από τον ελεγχόμενο μηχανικό αερισμό, πλήρως ή και ελαφρώς υποβοηθούμενο. Στον πλήρως ελεγχόμενο αερισμό, η ενεργοποίηση του αναπνευστήρα από τον ασθενή είναι αδύνατη, το έργο της αναπνοής εκτελείται αποκλειστικά από τον αναπνευστήρα και συνήθως απαιτείται καταστολή για να υπάρξει συγχρονισμός. Στον υποβοηθούμενο, όπως είπαμε, ο ασθενής μπορεί να διηγείρει τον αναπνευστήρα, αλλά πάλι θα τον πάρει με τον τρόπο που εμείς θέλουμε. Και ο άνθρωπος έχει ταχύπνια, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της παγίδευσης. Οπότε, στους αναπνευστήρες που έχουμε, αν ο ρυθμιστής είναι ο χρόνος και είναι ελεγχόμενος, μιλάμε για volume control ή pressure control. Αν υπάρχει και trigger, pressure ή flow trigger, τότε μιλάμε για υποβοηθούμενο. Αν είναι ελεγχόμενος ο όγκος, μιλάμε για volume control. Το volume control στους δικούς μας αναπνευστήρες έχει σταθερή ροή. Αυτό δεν ισχύει σε όλους, υπάρχουν αναπνευστήρες μονάδας που έχουν επιλογή κυματομορφής της ροής. Αλλά σε όλους τους αναπνευστήρες που σας έδειξα και χρησιμοποιούμε στον όροφο, η ροή είναι σταθερή. Ελεγχόμενη πίεση, pressure control. Αυτό είναι το μόνο μοντέλο που χρησιμοποιούμε. Ορίζουμε τον όγκο, ορίζουμε τις ανάσες, δίνουμε τον όγκο με μια σταθερή ροή για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, ο άρρωστός μας εκπνέει παθητικά και αυτό που μεταβάλλεται ανά πάσα στιγμή είναι η πίεση προκειμένου να επιτευχθεί σταθερή ροή. Το volume control εκτός από τους ορόφους μας είναι και το πιο συνηθισμένο παγκοσμίως μοντέλο χρησιμοποιούμενο και στις μονάδες. Οπότε, εμείς καθορίζουμε τον αναπνεώμενο όγκο,
Η πίεση μεταβάλλεται ανάλογος με τις αντιστάσεις και αντιστρόφως ανάλογα με την ευενδότητα του ανεσικού συστήματος και ο ορισμός παραμένει σταθερός, εκτός αν ξεπεράσει ένα όριο ασφαλείας, οπότε ανοίγει πρώιμα η βαλβίδα εκνοής και τερματίζεται η εισνοή προτού προλάβει να πάρει τον όγκο στόχο που εμείς θέσαμε. Έτσι λοιπόν, στους αναπνευστήρες του ορόφου, εμείς θα ορίσουμε τον αναπνεόμενο όγκο, την αναπνευστική συχνότητα, το χρόνο εισνοής εκνοής σε κάποιους και σε κάποιους άλλους θα πρέπει να τον υπολογίσουμε ορίζοντας τον χρόνο εισνοής και υπολογίζοντας μόνοι μας με βάση τον χρόνο εισνοής και την αναπνευστική συχνότητα πόσος θα είναι ο λόγος εισνοής εκνοής, το μείγμα, την PIP και την ευαισθησία του trigger. Αυτό είναι το που έχουμε εμείς στην μονάδα. Αυτή εδώ πέρα είναι πάλι η καμπύλη που παίρνουμε όταν υπάρχει τελειοεισνοευστική παύση στον αναπνευστήρα με κυματομορφή. Και τα πλεονεκτήματα λοιπόν του volume control είναι ότι μας παρέχει έναν πιο σταθερό καταλεπτό αερισμό, παραμένει σταθερός όταν δεν υπάρχουν ακραίες αλλαγές στις μηχανικές ιδιότητες του αναπνευστικού συστήματος, έχει σχετικά πιο αργές ροές από το pressure control, οπότε δεν έχει αυξημένες αντιστάσεις λόγω αυξημένες αντιστάσεις στη ροή και είναι μονόδρομος σε περιπτώσεις μειωμένης επιτήρησης. Τα μειονεκτήματα ότι πετυχαίνει μια ελαφρώς χαμηλότερη μέση πίεση αεραγωγών σε σχέση με το pressure control, πετυχαίνει φτωχότερη επιστράτευση των κυψελίδων σε σχέση με το pressure control, σε περιπτώσεις διαρροής του κυκλώματος η μέση πίεση είναι σταθής, οι χαμηλές ροές μπορούν να επιτείνουν τον ασυγχρονισμό ασθενούς αναπνευστήρα και απαιτείται βαθύτερη καταστολή του ασθενούς για επαρκή συνεργασία. Πέμπτη και τελευταία ερώτηση, ποια από τα παρακάτω αποτελούν επιπλοκές του επεμβατικού μηχανικού αερισμού? Πνευμοθώρακας, πνευμονία, ατροφία διαφράγματος, το 1 και το 3, όλα τα παραπάνω, δεν ξέρω, το 5 έξω σχένα. Ασφαλώς και είναι όλα. Όπως είπαμε, ο μηχανικός αερισμός είναι απλά μια παράταση προκειμένου να δώσουμε χρόνο να λυθούν τα αίτια της αναπνευστικής ανεπάρκειας. Υπάρχουν επιπλοκές που σχετίζονται με την διασωλήνωση, κάκωση, ρήξη, τραχείας, αιμορραγίες, εισροφήσεις. Υπάρχουν μηχανικές επιπλοκές που σχετίζονται με την παραμονή του ενδοτραχιακού σωλήνα. Τραχιομαλακία είναι πιο συνηθισμένη. Υπάρχουν επιπλοκές από τον ίδιο τον αερισμό, από πνευμοθώρακες μέχρι μπαϊοτραύματα και υπάρχουν επιπλοκές από την τοξικότητα του οξυγόνου και από την αδυναμία επαρκούς βλενοκροσωτής κάθρασης και καθαρισμού των περιφερικών κυρίως αεραγωγών, όσες αγανοφύσεις και να κάνουμε, είναι πάρα πολύ και να έχουμε λοιμώδεις επιπλοκές από την παρατεταμένη διασωλήνωση και τον μηχανικό αερισμό. Έτσι λοιπόν επιστρέφουμε στον ασθενή μας. Ο ασθενής είναι διασθενωμένος, παραμένει στον όροφο, δηλαδή σε μια κατάσταση ελλιπούς επιτήρητης και ζει αυτός και οι συγγενείς του ζουν το μαρτύριο της αναμονής. Ο ίδιος ελπίζουμε να μην το αντιλαμβάνεται. Τι ρυθμίσεις θα βάλουμε στον αναπνευστήρα σε αυτό το περιβάλλον και πώς θα τις αλλάξουμε? Με βάση τα όσα είπαμε και αναγκαστικά θα ξεκινήσουμε με ψηλά μείγματα οξυγόνου και θα τυπλοποιήσουμε προς τα κάτω με διαδοχικά αέρια αίματος με στόχο να έχουμε έναν επαρκή κορεσμό πάνω από 94, ακριβώς γιατί δεν μπορούμε συνεχώς να έχουμε διαρκή συνεχή οξυμετρία για να μπορούμε να τυπλοποιήσουμε προς τα κάτω και γιατί οι αναπνευστήρες μας δεν μας επιτρέπουν και επαρκή τυπλοποίηση των μειγμάτων. Μας δίνουν πολλές φορές επιλογή μόνο του 100% και του 60%. Τι PIP θα βάλω? Την ελάχιστη δυνατή. Σε αρρώστους που διασωληνώνονται χωρίς διατριχή της οξυγόνωσης, θα βάλουμε ίσως ένα 4-5 ίσα-ίσα για να υπερνικήσουμε, για να μεταφέρουμε την καμπύλη σε πιο ευαίσθητα τμήματα και να αποφύγουμε τις πολλές ατελεκτασίες. Αν είναι παχύσαρκος, ίσως λίγο παραπάνω. Σε ασθενείς με βαριά διαταρχή της οξυγόνωσης, καλό είναι να ακολουθήσουμε την στρατηγική της χαμηλής PIP του πίνακα του RDS. Και σε ειδικές καταστάσεις θα εφαρμόσουμε, μάλλον και σε αποφρακτικούς, που έχουν ήδη το PIP, θα βάλουμε την ελάχιστη δυνατή PIP όσο είναι διασωληνωμένη. Τι αναπνεόμενο όγκο θα βάλουμε? 6 ml ανά κιλό προβλεπόμενου σωματικού βάρους. Τέλος. Τι αναπνευστική συχνότητα θα βάλουμε? Τόση ώστε να φυσιολογικοποιήσουμε το διοξίδιο. Να έχουμε ένα 35-45 διοξίδιο και ένα pH 35-45. Σε ένα βαρύ RDS φυσικά θα ανεχτούμε ένα ψηλότερο διοξίδιο και ένα χαμηλότερο pH.
για να μην έχουμε τις επιπλοκές της υπερθεραπείας που ενώ δεν τις χρειαζόμαστε, και σε ειδικές καταστάσεις που κάθε ειδικότητα γνωρίζει, θα στοχεύσουμε το αντίστοιχο διοξίδιο. Κρανιογκεφαλική άρρωστη, οι οποίοι έχουν κίνδυνο ανάπτυξη εγκεφαλικού ειδήματος, ένα 35 με 38. Ασθενείς χρόνιοι υπερκαπνικοί, στοχεύουμε το προηγούμενο baseline τους. Πλέον η διαχείριση της κατάστασης λίμπου είναι ηλεκτρονική. Έχουμε ηλεκτρονικοποιήσει την κόλαση. Όλοι οι άρρωστοί σας να δηλώνονται στο σύστημα. Και αν δεν πετύχουν, να παρακαλέσουμε τον Άγιο Βερνανίου της Σιένα, τον προστάτη των πνευμονολογικών νοσημάτων, να βάλει το χέρι του για να γλιτώσουν οι άρρωστοι. Ευχαριστώ πολύ και ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Περλικό. Θα το λύσω σωστά. Έχουμε και 10 λεπτά για ερωτήσεις και συζήτηση. Φαντάζομαι, επειδή απευθύνεται εν μέρη και σε άνθρωπους των ΤΕΠ και των ορόφων, γιατί υπάρχουν και αρκετοί άρρωστοι στους ορόφους τελικά, οτιδήποτε νομίζετε ότι είναι ενδιαφέρον μπορεί να το ρωτήσετε. Δεν υπάρχουν κουτές ερωτήσεις, υπάρχουν μόνο κουτές απαντήσεις. Υπάρχει κάποιο σχόλιο ή κάποια ερώτηση άλλη από το κρατήριο? Ναι. Τις επιπλοκές του μηχανικού αερισμού. Λοιπόν, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να εφαρμόζουμε τις αρχές του προστατευτικού αερισμού, να αποφύγουμε επιπλοκές που μπορούν να συμβούν λόγω κυρίως μεγάλων όγκων. Αυτό που βρίσκουμε το πιο συνήθες είναι η άρρωση να είναι διασωληνωμένη με αναισθησιολογικά settings, δηλαδή υπερβολικά χαμηλή PEEP και υπερβολικά ψηλή ψηλούς όγκους, που μπορεί σε ένα χειρουργείο τριών ωρών να μην κοστίζει, αλλά σε έναν άρρωστο διασωληνωμένο τρεις και τέσσερις μέρες να του κοστίσει. Και δεύτερον, να προσπαθούμε να βελτιστοποιήσουμε την νοσηλευτική φροντίδα του αρρώστου, συχνές αναρροφήσεις, καλοί καθαρισμοί, προκειμένου να μειώσουμε τις λοιμώδεις επιπλοκές, που είναι επίσης πολύ συνηθισμένες. Και αυτό που προσωπικά έχω παρατηρήσει είναι ότι υπάρχει πολύ μικρή ευαισθησία γύρω από το καφ. Τα καφ τα βρίσκω πάρα πολύ συχνά ξεφούσκωτα και άρρωστοι ροφούν πολύ συχνά. Αυτά. Σαν γενική αρχή, σε αυτό που λέει ο κύριος Χέμπος, θα έλεγα ότι θα πρέπει να είναι όχι πάρα πολύ επεμβατική, κατά τη γνώμη μου, διότι το βασικότερο σε αυτούς τους αρρώστους είναι πρώτον να μην σου πεθάνουν από την αναπνευστική τους ανεπάρκεια και δεύτερον να μην σου πεθάνουν από τις επιπλοκές. Και τρίτο, θα έλεγα, να κάνεις φυσιολογικές τιμές αερίων, αίματος και διοξιδίου. Επομένως, χρόνια παλιά είχαμε στον Ευαγγελισμό τα παλιά τα μπενετάκια, τα οποία τα θυμούνται οι παλιοί, τα οποία μπορεί να ήταν πολύ ανεπαρκείς αναπνευστήρες σε ό,τι αφορά τις πιέσεις και τις δυνατότητές τους, αλλά δεν σκοτώσανε πολύ κόσμο. Είχαν πολύ λιγότερες επιπλοκές στην εποχή εκείνη. Το λέω και για τις πιέσεις που δεν πρέπει να είναι πολύ ψηλά και για την καταστολή. Το είπε και ο κύριος Περλικός, αλλά η καταστολή, ναι, μεν σου χρειάζεται για να έχει τον άρρωστο ισορροπημένο. Συχνά όμως παίρνουμε αρρώστους από τον όροφο, οι οποίοι τους κόβει στην καταστολή και κάνουν 7 μέρες να ξυπνήσουν. Και αυτό δεν είναι επίσης, όπως και η μυοχάλαση. Παρότι το ανέφερες για τον όροφο, ο άρρωστος στον όροφο που έχει μυοχάλαση και αποσυνδεθεί, πεθαίνει επί τόπου. Έτσι. Άρα θα πρέπει να ζυγίσει κανείς το ρίσκο του να του δώσει μυοχάλαση, γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, ή να τον αφήσει να κουνιέται λίγο, προκειμένου αν φύγει ο σωλήνας να έχει και δικές του αναπνοές, για να προλάβει κάποιος να παρέμβει. Άρα νομίζω ότι αυτό δεν είναι δύσκολο βέβαια, αλλά θέλει μια ισορροπία, όχι πολύ επεμβατικό, αμηχανικό αερισμό, ώστε να μπορεί ο άρρωστος να έχει και κάποιο περιθώριο και βεβαίως μετά να πάει στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όταν μπορέσει και εφόσον υπάρξει δυνατότητα. Και επίσης, μια που το είπε και ο κύριος Περλικός πάλι, θυμίζω ότι ο μηχανικός αερισμός είναι συμπτωματική θεραπεία για να αντιμετωπιστεί η βασική νόσος. Δεν διασωληνώνουμε CA τελικού σταδίου επειδή έχει δύσπνοια. Ή ανεπάρκεια τελικού σταδίου επειδή έχει δύσπνοια. Δεν θεραπεύεται αυτό. Απλώς θα κάνετε πολύ πιο δύσκολη την πορεία μετά για το χειρισμό του αρρώστου. Άλλη ερώτηση ή σχόλιο? Να κάνω εγώ άλλη μια διευκρίνηση στην ορολογία, γιατί θέλει λίγο προσοχή. Δύο πράγματα. Το ένα είναι, συνήθως όταν λέμε FRC, εννοούμε
τη λειτουργική υπολοιπόμενη χωρητικότητα τη φυσιολογική. Και καμιά φορά τον μπερδεύουμε αυτό σε αυτή τη συζήτηση. Είναι διαφορετικό από το end expiratory lung volume. Δηλαδή ο τελοεκπνευστικός όγκος των πνευμόνων στον παθολογικό άρρωστο μεταβάλλεται και δεν είναι ο ίδιος με τη φυσιολογική του έφαρση. Επομένως, πιο καλά να μιλάμε για τελοεκπνευστικό όγκο των πνευμόνων που ανεβοκατεβαίνει. Και στις αναπνοές, επίσης στην ορολογία, εγώ έχω μια αντίρρηση σε αυτό που λέμε στη μετάφραση του assist ως υποβοηθούμενη. Το assist είναι κατ' επίκληση μηχανικές αναπνοές. Και γι' αυτό λέγεται assist control. Δεν λέγεται υποβοήθηση, είναι το support. Ή όπως το είπες, υποκατάσταση. Δηλαδή, το λέω, δεν έχει τόσο σημασία η ορολογία όσο να καταλάβουμε πώς δουλεύει το μηχάνημα. Δηλαδή, το μηχάνημα στην assist δίνει ένα μηχανικό κύκλο πλήρως ελεγχόμενο τον αναπνευστήρα, απλώς τον δίνει και όταν το ζητάει ο άρρωστος. Ενώ στο press support αναπνέει ο άρρωστος μόνος του και εκεί βοηθάει ο αναπνευστήρας. Στην προηγούμενη περίπτωση, αν δεν βοηθάει ο άρρωστος τον αναπνευστήρα, τον κοιμίζουμε. Για να είναι υποχρεωτικό να συνεργάζεται. Νομίζω αυτά είχα σαν σχόλια σε αυτό που συζητάγαμε. Και ένα τελευταίο επίσης που μου έκανε εντύπωση, το άκουσα πρόσφατα, δεν το ήξερα κι εγώ για να είμαι ειλικρινής, επειδή τώρα είναι της μόδας το μικροβίωμα, υπάρχουν κάποιες καινούριες μελέτες που λένε ότι λίγες ώρες ή στο ένα 24ωρο μετά από τη διασωλήνωση έχει αλλάξει ήδη το μικροβίωμα και αυτό ευνοεί την ανάπτυξη λοιμόξεων. Και επίσης κάποιες μελέτες που λένε ότι η χορήγηση υψηλών μειγμάτων οξυγόνου αλλάζει το μικροβίωμα και αυτό ευνοεί την εμφάνιση λοιμόξεων. Όπως καταλαβαίνετε, επομένως, οι τεράστιες συζητήσεις που έχουμε κάνει στο παρελθόν, αν ο άρρωστος έχει λοίμωξη ή δεν έχει μετά από μερικές μέρες μηχανικής αναπνοής, είναι μάλλον θέμα χρόνου. Αν δεν την έχει τώρα που συζητάμε, θα την έχει μέχρι αύριο. Κάποιο άλλο σχόλιο ή κάποια παρατήρηση από το ακροατήριο? Ωραία. Αν δεν υπάρχει, είμαστε στον χρόνο μας. Από ό,τι έχω δει, προβλέπεται ένα μικρό διάλειμμα και πάλι και συνεχίζεται μετά.